Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα κομμάτι τίποτα βασικά, στο Μολάμπι, ο οποίος σας το κλείνει κάποια φορά. Δεν θα μου αφήσουμε να ολοκληρώσω, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Καλώς ήρθατε στο Χρυσό Τύπο Κλειδί Κόλετζ για μια ακόμα αναμέτρηση της Master League, μια από τις τελευταίες αγωνιστικές της Master League. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ. Ανοιχτή ο Χαρμάνα θα πήρει την μπάλα στο καλάθι. Μεταξύ Μιλγυράκη Μπαξ και Καμψίνα Λίζαρτ. Οι ομάδες βλέπουν στα καλύτερα του. Έχουν πολλές συνεχόμενες ήττες που τις αντιμέτωπες με τις τελευταίες αγωνιστικές της regular season. Θυσιάζουμε και στα playoffs όσον αφορά και τη Master League. Να jump through δεν είναι εύκολο. Καρατσίσιο, υπάρχει και κορυφαίο rebound. Γυρίσει, θα στοχίσει, θα κερδίσει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Κουτρίς. Σταμολάμπρος. Σταμολάμπρος θα πάρει ένα screen σε 13 δευτερόλεπτα. Στα έτοιμα, αλλά δεν θα την πάρει όμως ο Κλός. Σταμολάμπρος πάει μέχρι μέσα, η πόλιο lay up. Ένα λεξίκου που είναι άστοχος. Το rebound. Λίγος. Λίγος πάει μέχρι μέσα, είναι έτοχος. Λίγος, ο οποίος είναι σε τον front end της ομάδας του Blizzard. Σταμολάμπρος. Έχει φωνάζει τον Λίζαρτ. Τον Νικολάου. Τον στη γωνία σου για 3. Είναι άσχολο με την πλήρη αβίζει. Και τον έχει πέρα. Πήρε το rebound. Είναι και ο Χαρμάνας. Τον έχει ένα ακόμα φυσικό rebound. Από το Δεμίρη. Διπλό φυσικό rebound από αυτό στην ίδια φάση. Και ένα και ο Χαρμάνας. Ένα jump shoot πήρε από τον Κούτρι. Είναι άσχολο. Δεμίρη το έχουν διαψήφιση η Bugs. Είναι 9 η Wizards, οι οποίοι θα χάσουν από την μπάλα. Περάσει εκτός πλήρη για τους αντιπάλους τους. Αλλά πέρασε εκτός διαχειρός λίγου. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος πάρει ένα σκρίνι από τον... Περιμένα, ένα jump shoot είναι άστοχο. 4 παραμένει. Τεχνικά φιλοξενούμενο. Λίγος. Στην πάσα, κρατάει τη γραμμή. Στην πέστα, ο Καρακίτσιος θα γυρίσει τάσο, ξοχίζει σε επιθετικό rebound. Την άλλη αυτή τη φορά είναι έστοχος. 5-6. Κατάμε ένα σερί 5-0 το τεχνικά φιλοξενούμενο. Το τεχνικά και το λούχο, διορθώνω. Κάτσε ένα σερί 6-0. Το τεχνικά φιλοξενούμενο. Έχει λάθος πάσα. Θα στοχίσει. Το νούμερο 35. Πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο, λέει, για το Μολάβδο συνέστοχος. Γιάννης, περάσεις. Τώρα πάει μέχρι μέσα. Προς την μπάλα, καλό passing game. Μετά πάει ένα jump. Σουτ είναι άστοχος. Θα χτυπήσει το rebound αλλά θα χαθεί η μπάλα. Θέλω να τρέξουμε τώρα. Πάει μέχρι τη μέση. Θα είναι έστοχος. Καρμάνας. Πήρε προς τον Νικολάου. Γεράκης. Καρζιλής. Ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Στην πια 3 είναι άστοχος. Πήρε το screen που πήρε από τον Αρβανίτη. Αμυντικό rebound και foul. Ο Γαρτζηλής θα επαναφέρει. Βάλει να ξανάει ο Σλίζαρντ. Κράτησε. Στο δίπλο θα κάνει κάποιες τρίπλες. Θα πάει να παίξει τις τρίπλες. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι έστοχος. Πολύ δύσκολο. 9-8. Μέσα ο Λάμπρος. Λίγο μπροστά από τον Νικολάου. Νικολάου πήρε το screen, άλλο παίξει πάνω τώρα. Ο Μάνας πήγε να βγάλει κάποια φάση στο Μολάμπρο. Σε
Κάποια παραπάρα. Στα μαλά προσδοκία από τα σκρίνια και πήρε την μπάλα. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη να έρθει το airball. Θα... δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Φοβάται την Νικολόλο και αν το κατάφερνε, δεν νομίζω να μπορούσε να συγκρατήσει την κατοχή. 9-8 λοιπόν. Γεράκης. Πάμε στη μέσα. Running floater είναι άσχος. Υπάρχει και το rebound. Τον Αρβανίτη. Και φάουλ. Εξηγητή στο παιχνίδι Νικολάου, υπάρχει προαναγγελθήκα αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι, πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Αρβανίτης θα περάσει στον πάγκο. Μαλέκα στη θέση του. Λίγος. Λίγος θα πάει να παίξει για μία ακόμα φορά στις τρίπλες. Φέρνοντας από το ζευγαλιτή. Με τον τρίπτορ μπάλα υπάρχει... όχι, τις μπάλες εκτός από τον Νικολάου. Παραφορά. Θα καταφέρει να συγκρατήσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πέρα και εσύ. Μάλλοντας ωραία από την επαναφορά του Μαγαμπτή. Μαγαμπτζινή. Στο Μαλάμπρος. Κουτρίς. Μύρι, καλό πάση game. Πάει μέχρι μέσα ο Χαρμάνος που συμβιώνει στο κορμί του. Στάθηκε στον αέρα και εκτέλεσε την έστοχος. 11-10. Υπάρχει ένα screen, δύο παίκτες πάνω του, υπάρχει ελεύθερος παίκτης βρέθηκε ο Ζωνολιζής. Πάμε μέσα, στο δοκάρι το ταμπλόιδο στο αγωγικό μπάλα. Υπάρχει, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για κλέψιμο. Υπάρχει πόντι από τον... σύμφωνα με τον ρεφ, τον ένα με τον δύο. Μια ακόμα αλλαγή, ο Κούλης θα περάσει στη θέση του... Λαγαρτζηλή, χαμηλώνει τώρα το σχήμα. Κούλης σου για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άφημο το γεράκι. Κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις. Κούλης. Πάρει ένα σκρινί. Δεν είναι. Ένα running floater. Είναι εύκολο από τον Νικολάου. 13-10. Κούλης. Κούλης, δύο παίκτες, μερικός πάνω του, λίγος. Μου αρέσει τις τρίπλες, για να δούμε, πάλι πάει να κάνει τρίπλες, θα συγκρατήσει την μπάλα από τον Δημήρη, ο οποίος είναι τέτοιο. Μέσα ο Γεράκης είναι άστοχος αυτή τη φορά, υπάρχει επιθετικό rebound και ανάποδο καλάθι. Την μπαλέκα. Ας Νικολάου θα έρθουμε σε αυτή την επίθεση. 3-40 για το τέλος, 2-0 αμερικά φάουλ, 13-12 το σκορ. Μέχρι μέσα με αριστερό είναι άστοχος απέναντι στον Πρωτοκόντη Δίπολο που έχει καλή άμυνα. Σε τεπίδες βράζει μια ακόμα φορά παίκτης. Λίζαρ, ένα running floater, χωρίς φάουλ τον καμπλό, λίγος είναι να φέρει ένα συγκεκριμένο. Λάμπρος. Λάμπρος, παγιωτικός κόσμος, ωραία πάσα στον Χαμάνα. Υπάρχει κόψιμο, έπαιξε πολύ καλή άμυνα εκεί πέρα και δεν έκανε το φάουλ. Ο προσφυγός αντίπαλος. Στέκεται στον αέρα, εκτελεί με τον μπλό, είναι άστοχος. Κόρι Μπάουν δεν κατάφερε ούτε ο Κουκούλης. Συγγνώμη, ο Καρακίσιος έπαιξε υποδειγματική άμυνα χωρίς φάουλ. Τα όρια αυτού, αλλά χωρίς. Έχει μία ακόμα αλλαγή. Από τον Λάκη Λίζαρντ, ο Καρακίσιος θα περάσει στον πάγκο. Περίπου για πρώτη φορά τη θέση του, ανακατεύουν την τράπουλα. Οι Λίζαρντς, η βασικευτική του τράπουλα. Για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη, μαρκαρισμένο είναι άσοχο από τον Λίγο. Μάρκα Ροδεμίρης, τρίτο φάουλ το 11! Δύο φάουλ το 11 φωνάζει η γραμματεία. Ο Στουκούς μοιάζει από το Μολάντο. Ροδεμίρης λοιπόν έχει δύο φάουλ. Βάζει μέσα ο Λίγκος θέλει να πατήσει γκάζι και τα καταφέρνει. Κατάφερε να θυμίσει τον πρώτο Ροδεμίρη. Και στην επίθεση εσύ είσαι πάνω με τον Άσο, αλλά της είναι κάπου. Αμένα στρίκια ανοιχτό χώρο. Στο 1-1-2 ενός Άσος, ο ίδιος είναι δυτικό λιβάδο να συγκρατήσει τελικά. Ο Λάβρος. Στη γωνία. Πάρει ένα screen. Άλλος παίκτης πάνω του χρησιμοποιεί τα πόδια του, ταχύτατα είναι έκτοχος. 15-14, μία σου και μία μου το πιστεύω και αυτή τη ώρα. Παραλίγο να χάσει και θα χαθεί τελικά η μπάλα από τον Δημήτρη. Έξω ο Γυράκης πάει μέχρι μέσα, κάτι άκουσε για time out, δεν κάνω λάθος. Ένα running floater με τα μπλό είναι έκτοχος από τον Δημήτρη. Πράγμα και πάρει χρόνο για time out, έχει πιάσει και το πινακάκι που έχει πιάσει του φερόμενος ως coach, τον Λίζαρντ. 17-14, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στο Community College μετά το time out. Πρώτη κατοχή είναι για τους Wizards που είχαν καλέσει το time out. Έχει περάσει το κέντρο. Γιωράκης. Ζήτησε και πήρε χαμηλά. Ρίξει με τα μπλο. Το ψεκόντι που έβαλε πλάτη. Άρα είναι άνθρωπος ο Μπαλακάς. Κυριώδησε με τον δεξενούμενο πάλι. Μέσα! Δεν είχε βρει στο φάουλ του το καλάθι. Ο Λεσικίδης ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κούτριξε χαρμόνας κάθεται στον πάγκο. Τελευταίος χρονοθέντος που έχει περάσει στο παρκέ. Έχει περάσει μαζί με τον Πατακό. Δύο νέες προσήκες στην πεντάδα. Τον Βάξ, ο Μαλάβρος, πάρει τον Πατακό. Μια κάνει μια μακρινή πάσα, την βρήκε, καλό passing game. Ο Νούχος, σουτ για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι μέσα! 20-14! Λαμβάνω εδώ σωρία από τον Λεμίρη στη ρακέτα. 20-14, 3-0 τα ομαδικά φάουλ. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ μετά από σχεδόν 9 αγωνιστικά λεπτά οι Λίζαρντς. Ο Νούχος δεν έχει καλή άμυνα τώρα. Είναι το πρώτο του δίπλα. Βάλ θα χαθεί, Πανούχος. Τούτα ρε φώναξε κάποιος παίκτης, ο Νούχος θα πάρει ωραία συνεργασία μετά από μια προσπίση. Θα έχει το καλάθι. Θα δούμε στο φίλο. Στροφές φωνάζει έχοντας την μπάλα. Δίνοντας στο κουκούλι ο Γεράκης. Πολύς, πάρει ένα κρίνι στρότερος παίκτης πάνω του. Υπάρχει ενδεχομένως mismatch. Υπάρχει επιθετικό rebound στο mismatch που μόλις προαναφέραμε. Ο Κυβερίδης πήρε το rebound και πήρε το φάουλ από τον Πανούκο. Οπότε εκμεταλλεύτηκε το mismatch στην ομάδα των Lizards, όχι άμεσα αλλά έμεσα. Άσχομαι τόσο πολύ ο Κυβερίδης. 22-14. Στο 22-15. Για δύο βολές. Μπράβο, Γεράκη. Δύο ακόμα δευτερόλεπτα. Οι σπίδες στις βολές. Αν ευστοχίσει έστω σε μία, πρώτη για πρώτη για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Διαφορετικό μάλιστα φάουλ. Σε 5-15, 2 τελευταία δευτερόλεπτα για τους Bucks. Αυτό λέει ο κούπος από τον Bucks, 2 δευτερόλεπτα. Φτιάχνει κάτι, κάποιο σύστημα πριν επαναφέρει ο Δημήρης. 2 δευτερόλεπτα, τι έχουν σχηματίσει, τι έχουν βρει. Στο Μολάμπρος, σουτ για 3 από πάρα πολύ μακριά. Αλλά λίγο να έμπαινε στη βάση του Στεφάνη στο σουτ. 25-15 στο τελικό σκορ μετά από το πρώτο ανταγωνιστικό θα έλεγα από το δεκάλεπτο παρά το γεγονός ότι η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Επιστρέφουν σε πολύ πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πίσω του Madrid College, το σκορ είναι στο 25-15 υπέρ των Γυράκι Bucks. Οι Lizards έχουν την πρώτη κατοχή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Εργατζελής ο οποίος έχει περάσει πνεύμα στον αγωνιστικό χώρο. Θα τα πήρε. Καλό passing game, θα συγκρατήσει την μπάλα. Σέντερ. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Τον Μπουκούλη, τον Μπουφορέ και πάλι από τον Μπουφορέ. Και αυτός πολύ ωραία. Μια μεγάλη αλυσίδα. Ο Μολάμπρος Μακρινή πάσα στον Πατακό θα την κρατήσει, θα γυρίσει. Τον Μπουφορέ και έτσι τον Μπουφορέ και πάλι τον Μπουκούλη. Είναι άστοχο. Με περίμενε γύρω στα Μπουκούλης. Μπουκούλης. 3 με το 8. Οκ. Μπουκούλης. Ξαναπάρει, όχι δεν ξαναπάρει στον Μολάμπρος. Τρέχει. Ο Κουκούλης αλλά είναι πιο γρήγορος στο Μολάμπρος. 27-15. Υπάρχει και σαν άκλεψιμο από το Μολάμπρος. Για 3. Μέσα! 30-15. Είναι σε μια αναπάντηση
Μελινό, τώρα πάει την πόλη στο Μαλάμπρο. Δύο παίκτες τώρα πάνω. Υπάρχει φάουλ που έχει συλλογίσει τον Πατακό. Ωραία, είμαι στον Καβατσίλη. Για άντα 15. Παραφορά. Βερτζιλής. Βερτζιλής θα πάρει ένα screen. Ένα ακόμα στο εκμεταλλευτή. Ένα jump shoot, κάτσε shoot, μακριτά δίποτε, μπάλα μπήκε και βγήκε και βγήκε, υπάρχει θετικό rebound. Αυτό είναι βαρύτη, αλλά είναι άσχος και επίσης οι δύο βολές. 2-21. Δεν ξέρω την μπάλα του Μαρπανικίδη. Δεύτερο φάουλ του Πατακού. Πολύ της ουσίας στο γήπεδο, έτσι εγώ στην πρώτη. Δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια θέλει την μπάλα με πολλές φορές. Την περιπέτειά της. Μαλάμπρος. Ένα jump shoot, είναι άστοχος. Με το κόρυμπα τον Ζωβανίδη. Ζωβανίδης. Ζήσε και δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει όμως την μπάλα. Είναι έτοιμος να ζήσει και πήρε την μπάλα. Θα περάσει από τον Σβερίδη, πάλι εκτός. Με ταχύτατα στο Μαλάμπρος, μία ακόμα φορά μέχρι μέσα. Βρήκε ελεύθερο παίκτη. Κοίταξε το καλάθι. Ο Σβερίδης ξανά έδωσε στο Μαλάμπρο, κοίταξε και αυτό το καλάθι. Για τρεις είναι άσομος ο Σβερίδης. Κοίταξε το καλάθι και πήρε αυτή την παρόντη προσπάθεια, είναι άσομος όμως. Κούλη. Δώσει ένα σκριν και θα ξαναπάρει την μπάλα. Από τον Αρβανιτίδη. Μέχρι μέσα θα βγάλει την μπάλα. Νορμανίτη, η μπάλα θα περάσει εκτός. Μουλική κατοχή, στα Μαλάμπρος. Του τρεις. Τώρα στα Μαλάμπρος για τρεις. Είναι ακόμα κάτσε σούτ, είναι έκτοχο. 33-17. Κουκούλης. Υπάρχουν δύο ακόμα αλλαγές που προετοιμάζονται από τον Πάγκο το Λίτζαρτ. Βερτζελής, Πατακός απέναντί του. Βερτζελής έχει σταματήσει τρίπλα για να πιέσει ο υπουργός αντίπαλος. Υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει το Νιουσκίδη. Λίγο πριν ο προσωπικός του αντίπαλος πάρει την μπάλα. Κουκούλης και Σβερίδης θα περάσουν στον Πάγκο. Πάει στις τρίπες, θα χάσει τελικά τον Κάρτον Μιλτζόρ, πάει μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Όλα στα Μαλάμπρος από τον Χαρτζηλή. Έξω από τον Κάρτον Μιλτζόρ. Προσμένως έξω την μπάλα Γεράκης. Δεν μπορούσε να ξύνει να τη συγκριτήσει. 4-17. Mm-hmm. 35-17. Ιδανικό ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο. Με τον ταχύτα τον guard των Midnight Bucks. Στα Μολάβρα. Έχει πάει κι άλλος παίκτης πάνω στο Γεράκη. Άλλος, μάλλον και άλλος. High-low θα συγκρατήσει, ο Χαρακίτσιος θα γυρίσει, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητήτα στο Μολάβρο, ο οποίος κρυφτεί όχι μόνο την μπάλα, αλλά και την κατοχή, δεν μύρισε. Στο Μολάβρος. Είστε κατά μέτωπο, πέρασε ανάμεσα από δύο, θα συγκρατήσει την μπάλα, πάει και ανάμεσα στο τρίτο παίκτη, είναι άστοχος. Θετικό rebound, από τον Πανούκο. Το τρεις. Πανούκος, η γωνία, για δύο, έχει βρεθεί ελεύθερος και άστοχος, γεράκι στο rebound. Ράκτης. Και μέσα το coach του coach είναι άστοχος και το rebound. Ρούχος. Ρούχος, ούτρες του για τρεις. Ένα ακόμα κάποιο σούτ είναι άστοχος και το rebound από τον Πατακό.
για 3, είχε βρεθεί ελεύθερος και στόχισε και ο Ιωσήφιδης πήρε το τρίποντο, αλλά σας στόχισε. Ο Καρτζηλής πάει μέχρι μέσα, ήταν ωραία πάσα, αλλά υπάρχει φάουλ σε αυτόν πριν βγάλει την πολύ ωραία αλεγού πάσα στον δεύτερο ψηλό μέσα στη ρακέτα. 21, ναι, 3 φάουλ. Θα περάσει στον πάγκο, που 3. Δεν έχει και παλούγος στον Πάγκο, Χατζηνικολάου και Χαρμάνα στις θέσεις της. Αυτή πάσα ωραία από την επαναφορά, είναι έστοχος. Στον Λάμπρος. Στην weak side, ένα ακόμα κάτω στο τρίποντο, είναι άστοχο αυτή τη φορά. Στον Χατζηνικολάου υπάρχει ένα μικρό rebound. Κρινή πάσα, δεν βρήκε σε κάποιο από τον μπάνερ. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως το Δευτυλί. Σπάχει για την κατοχή, θα συγκρατήσει τελικά ο Καραγέζιος. Μετά από συγκυρία πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα απέναντι στο Χαρμάνα, είναι έστοχος. Προβλήματα από τον Ελιπή από τον Σαπάγκο. Τον Λίζαρ θα πάρει deflection. Καλό είναι να πάει στο Μολάμπρο, ο οποίος έχουν την τύπηση θα έπαιρνε με τρίποντο. Αν η μπάλα καταλήγει σε αυτόν, πριν την παρέμβαση του Καραγέζιου. Λίγο στο περάσει στη θέση του Αρβανιτίδη. Για τρεις πράγματα ο Σαμολάμπος θα πήρε τώρα, είναι άστοχος. Μέσα είναι εύστοχος. Ο Λίγος με το που μπήκε στο παρκετσάρι δουλειά επιθετικά για την ομάδα του. Σκέφτησαν πολύ οι Λιζάρτσα στην επίθεση και δικαιώθηκαν. Για το 23, Σαμολάμπος. Ιωσήφιδης. Ο Σαμολάμπος πήρε τον Νικολάου, πάει μέχρι μέσα, υπάρχει στήριγμα. 4-20 για την συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Συμπλήρωση του πρώτου μισθού του Νικολάου. Ερμάνας, ο Νικολάου θα ξαναπάρει στη διατρίξη και πάλι έτσι το προσπέκτη στον Ιγγυράκη Μπακ. 41-23, συν 18. Ιγγυράκης. Δεν θα ξαναπάρει από το λίγο. Αρχίτσιος. Μύτης, περνάει ένα από δύο, θα κοπεί αλλά με φάλο τον Φερμανά. Παίρνει το φάουλ των Bucks στα επόμενα 3.51 της δεύτερης περίοδου. Οι Lizards θα επιλούν πολλές με οποιοδήποτε φάουλ. Τους παραχώρουν. Αυτό το δεύτερο. 41-24. Ο Νικολάου. Πλέον από το λίγο έχει βγει το φλέι, πήγε να κρύψει για την πάσα. Αλλάξει με τον Λάμπρο. Καλή πάση στον Θεμάνο, ο οποίος πάει για το ανάποδο, λέει, άπκα, λάθη. Δεν θα μπει άλλο, θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Αρβανίδη. Πώς φάνηκε να έχει χτυπήσει λίγο, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Αυτό είναι το πρώτο βολείο. Ερμάνας. Τον Αρβανίτη. Κυράκης. Λίγος. Λίγο θα πάρει ένα screen, δεν θα καταλήξει σε αυτό το χρόνο. Θα δώσει ένα ακόμα screen και ένα δίξιλο Αρβανίτη. Σου για 3. Κυράκης είναι άσχος, υπάρχει και την κόρη μπάουν. Δεν θα αφήσει καλά μου την πάλι. Θα προσάρτη αλλά Αρβανίτης. Θα μου λάμπρος, θα να τρέψει και πάλι μπάκ. Δεν έχω πάσει game, αλλά θα διακοπεί. Δύο, θα πάρει την μπάλα, θα τα βγει στο καλάδι και φάουλ από τον Κούτρι. Αυτό θα γαριστεί, ο οποίος απέτρεψε δύο πόντους από το να μπουν στο καλάδι του και έβαλε δύο στο αντίπαλο καλάδι. Έχει και μία βολή.
Ναι, ναι, πάμε. Σχολικό πρόφιτ δηλαδή, κατά κάποια έννοια, τεσσάρων πόντων. Μαλέκα θα περάσει στη θέση του ορμανούτου. Για... Dream. Για Lizard 2 εδώ, να έχω μείνει στο προηγούμενο παιχνίδι, είχε λόγο. Άστρογος. Συμβολίζω να χαρτιλείς, βάζει και κόρη μπάουν όμως. Του καρακίτσιο. Συνάζω χαρτιλείς. Πρωταγωνιστής στις τελευταίες φάσεις και σε άμυνα και σε πίσω να κάνει λένα λάντου. Τώρα δεν μείνει. Συμβολίζει την μπάλα. Αλλά η πάση είναι πολύ δυνατή και δεν υπήρχε στο Μολάβρος εκεί πέρα κοντά. Συμβολίζεται λίγο, φωνάζει από τον πάγκο. Αρβανίτης, ο οποίος έχει περάσει εκτός του χώρου. Αρτζηλής, μια πάσα θα περάσει, αλλά δείχνει ότι θα φέρει τις βρίσκες, θα ρετήσει τις πάρτι παρέμβαση του Χατζηνικολάου. Θα Αρτζηλής. Ένα τζαμπούτ, είναι άστοχο. Θα φύγει πάνω τον Καρακίτσιο Σουτ για τρεις και πάλι. Είναι άστοχος λίγος, υπάρχει αμυντικό ριμπάουντ τώρα από τον Ρωμάνο. Μέσα είναι άστοχος κούπι στο rebound. Νικολάου. Νικολάου θα κλέψει. Αλλά υπάρχει παράβαση. Καρακίτσιο, πόδι. Όπως λέει η Ενσυντοδιόρε. Ήταν 23. Ήταν 23. Ποιο ήταν, το βάζει τώρα. Σου στη πάσα τα κατά μέτωπα πορόξη δίνουμε το ασκήθηκε από το μισό κοντά δίπολο υπάρχει ένα ακόμα και σκόνι φάουν σπρώχνει την μπάλα δεν θα πάρει ένα ακόμα για τρεις γεράξει από πάρα πολύ μακριά άστοσος δεν κάνει τα πάντα βερκίσεις δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα δεν πάρει το καλά μέσα είναι ποτέ δυνατό να μην αυτό το καράστα είναι σίγουρα το top 10 στο επόμενο σχετικό list εκτελέσει δύο βολές ο Σταμολάμπρος πάρε λίγο να πάρει το καλάθι. Μπορεί και του μήνα, στον Μπασχετ Θεσσαλονίκη καλή. Έτσι όμως η πρώτη στα Μαλάμπρος, 42-26. Άσκος στη δεύτερη. Ακολουθικό rebound. Θα δώσει την μπάλα, θα περάσει στο κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Θα περάσει εκτός όμως και για τους Bucks. Και δεν δίνεται από τον πάγκο αυτόν. Τελευταία 41 δευτερόλεπτα για το πρώτο μισό. Στο Μολάμπρο, θα άλλαξε με την Δημήτρη και αυτός θα κατεβάσει. Νικολάου. Στην πάσα. Ερμάνας. Κούτρης έχει βρεθεί ελεύθερος. Στο 3. Είναι εύστοχος. 45-26. Και το σκένομαι για μία ακόμα φορά από τον πάγκο. 25 δευτερόλεπτα. Κρακίτσιος. Κρακίτσιος. Λίγος. Λίγος. Μέσα θα μετρούσε το καλά φαίνεται. Δύο βολές. Επίσης ένα άκρος εντυπωσιακό καλά φαίνεται. Έτσι όπως λίγο στην πρώτη.
θέση. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Δεν κατάφερε να αναπληρώσει και με το παραπάνω την αμπριβολή. Υπάρχει θετικό ριμπάουντ από τον Σαμαλάμπρο και φάουλ που έχει δοθεί στον Καρακίτσιο. Είχαν φάουλ να δώσουν οι Wizards. Έχουν ένα φάουλ. Δεν έχουν ακόμα. Σαμαλάμπρο. Το είπε και ο κόσμος με τον πάγκο, δεν το κατάλαβα όπως εγώ. Πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Χαλμάνας να βάλω στο Σαμαλάμπρο. 47-27, Γεράκης θα μετρήσει αν μπει. Δεν θα μπει όμως. 47-27, η διαφορά στρογγυλοποιείται στους 20 πόντους με τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Στο συν 20 οι Bucks στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη μέναν και δεύτερο μου σούμερ είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μεδλίδη Κόλλιτς, το σκορ είναι στο 47-27 και η πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks, ότι είναι αυτοί που έχουν υπέρ του στην 20-20 από τη διαφορά. Του τρεις πέρασε μπροστά από την κάμερα καθόλου, δεν φάνηκε. Can't you wait? Λίγο. Την μπάλα φανάζει ο κόσμος χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Υπάρχει πάσα. Τα σούτ είναι άστοχο. Τον κούλι. Το μύρισε. Το κακό. Καλή πάσα θα ξαναπάρει. Από τον Πανούχο. Θέλει να ποστάρει ο Ιωσήφιδης σούτ για 3. Είναι έστοχο. Από τον μύρι. Δύο. Συνεργάστηκαν, πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας γενικότερα σε την επίθεση από Bucks. Σουτ για 3, θα απαντήσει ο Λίγκος. 50-30. Ρόχος. Φίδης. Ο Λάμπρος. Μέσα άλλαξε κατεύθυνση, στον αέρα βγάλει την μπάλα στη γωνία. Τζαμπ σουτ για 2, είναι άσχημο, μόνο πως υπάρχει αμυντικό rebound. Έκλειψε σχεδόν το ταβάνι, 50-33. Στη λήξη της επίθεσης της Μπαζερμίτα. Ο Λάμπρος στην παραφορά. Ο Σκύβης. Λεγός. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Δεμίρη, ο οποίος κοίταξε το καλάθι, πήγε να βγάλει μια ωραία πάση στον Πανούχο, ο οποίος είναι μέσα! Σωστά το επιχείρησε. Μπόγιο λέει, 52-33. Μιράκης. Πάρει στην κορυφή, έψησε την πάσα, αλλά θα πάρει το σούτ, τελικά είναι άστοχος. Μπαλέκας, άρχισε αμυντικό ριμπάουντ. Τώρα Σαμαλάμπρος. Για να δούμε πόσο σετ επίθεση μπορεί να κάνει ο Σαμαλάμπρος. Μπορεί να τρέξει. Δεν μύρισε. Θα το passing game, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος ο Ιωσήφιδης. Ξαναπάρει την μπάλα, κάνει κάποιες τρίπλες, ότι για 3, και βρεθεί ελεύθερος. Στην τρίπλες πάνε μακριά, αλλά τώρα θα πάρει την μπάλα. Πού βολέει από το λάθος και πάνω το λίγο. Έστω αυτό το βολέει λίγο, φέρνει σε τρίποντα, 52-36. Είναι 16 πλέον η Bucks, παρά λίγο να χάσει. Θα χάσει τελικά ο Σαμαλάμπρος, αλλά θα ξαναπάρει από το δεκατό που σκέφτει. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει το σπάζι, το rebound, είναι δύο παίκτες. Το Blizzards τελικά θα πάρθει το rebound. Μέχρι μέσα στάθηκε, εξέλεξε, είναι άστοχος ο Λίγκος. Ακόμα αλλαγή. Για τους Wizards η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Μαλέκας θα περάσει εκτός. Η περίπτωση τέστο χαμηλών το ρεξίμα των τεχνικά φιλοξενούμενων. 92-36, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Ο Μύρης στην επαναφορά. Όπως είναι αυτός θα οργανώσει, θα κατεβάσει την επίθεση των Bucks. Μπράβο, σούτ
για 3-1 ακόμα κατά μισού. Είναι άστοχος, πάνε πολύ ψηλά. Αντίθετο το παιχνίδι που έχουν παίξει στο πρώτο μήκρο οι αντίπαλοι τους και έχουν διαπρέψει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αρβανίδη. Μερόχος του Βενερίζη γίνει ακόμα φορά, τέρας και το Σαμολαμπρό. Ωραία, πάσα πήγε να πάλε, να συγκρατήσει. Ο Βουκούλης, βάζει τον Βενερίζη λίγο. Για τρεις αυτός. Είναι άσχος από τον υπόλοιπο. Από τον Βιμπερίδη. Λίγος. Μέσα. Θα κερδίσει ο φαουλ. Μπορεί να χρειαστεί στον Σλεμίρη. Θα καταφέρει να συγκρατήσει όχι τελικά. Μετά από παρέμβαση ο Κούλης, καταρχήν είναι ξανά για την ομάδα του. 6 λεπτά για το τέλος. Ωραία, πάσα το κεράκι, έχουν φύσει την πάρα στο καλάθι του. Ο Λάμπρος είναι ένα σημαντικό βοήθηση. 52-38, 1-14 πλέον οι συνομενοί. Ακόμα σε ένα jump shoot, είναι άστοχος πανελλαντικό rebound. Τον Αρβανίκη, να διαθέσει τις αλλαγές. Το παρκέ θα φτάσει την μπάλα χωρίς φαουλ. Ο Αρβανίτης. Θα αλλάξουμε 6 και 4 μέσα. Πανούχο και ο Σφίδη. Κατοχή λοιπόν για τους Wizards. Βήματα από τον Πάγκο. Έτσι όπως Σουίς στην πρώτη βολή. Αρβανίδης. 13 πόντους η διαφορά. Αυτό το συντέτσι είναι στους 13 θα παραμείνει. Η διαφορά έχει φτάσει στους 20 στην ψηλότερη τιμή της. Αφλήξει το πρώτο μισό. Πάρα στους 13 ο Λάμπρος. Θα μέσα από τον Πάγκο. Είναι εύστοχος, 34-39, διαφορά στο 15. Και 20 για τη συμπλήρωση, 30 λεπτών για να έχει. Σε δεύτερο χρόνο ο Αρβανίτης. Και έκανε μια πάσα, δεν έχει κάνει ακόμα τρίπλα, χωρίς να δώσει το πάρα. Για τρεις που χωρίς είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το ριμπάν, το βάλει το πρώτο. Στο πλάτο, το πρώτο, το πρώτο, το ξαναδώσει υπέροχο teamwork από τους Bucks με τελικό αποδέκτη τον Κούτρι, ο οποίος ακόμα γελάει όπως είναι λογικό time-out από τους Wizards. 56-39 με την άκρως εντυπωσιακή φάση συνεργασίας που έβγαλαν οι Bucks. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Δυσσότο με το Lady College, το σκόρ είναι στο 56-39. Η πρώτη φορική για τους Wizards, αυτοί είχαν πάρει το time-out και εξάντησαν το χρόνο που είχαν στη διάρκεια τους, αντίθεση με τους Bucks. Επιπρόσθετα από μια άκρηση εντυπωσιακή φάση του Μπούρκου στο Μπούρκου. Υπάρχει διφλέξερ από την κουλώσσα με τον Ριμπάλα και γίνει δεύτερο θέμι, είναι μοχή. Μύρις. Μύρις, Χαρμάνας πάλι λίγο έτσι και βέβαια. Σαμολάμπρος ξανά Χαρμάνας. Ανάποδο λέει αφακοπή, αλλά έχει προηγηθεί παράβαση βημάτων. Απλώς λιτός και απερίπτος. Στους για τρεις γεράξι, εύστοχος! 56-42. Ο Λάμπρος. 4-10 για τις τρεις περιόδους. Μυρίς. Ρωμάνας. Ρωμάνας πάει και πάλι για το ανάποδο, λέει Άπιν, εύστοχος. Έκανε και στο χείρο και στη χειρονομία του παρεχείρησης από Λάμπρος. Πάλι γύρισε την μπάλα φαναδίου. Για τρεις. Άστοχος στην πρώτη φορά παίξει τον Λίζαρντ, τον Ζαργαντζίδη. Θα κερδίσει πάλι τον Χαρμάνα. Έξι.
Αρβανίτης. Τρίτο το 6. Τρίτο δικό του και είναι για δύο βολές. Δύο ακόμα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. 4-2 το φάουλ. Στο παρκέ, και πάλι ο Βαντίδης. Τρία φάουλ και το νούμερο 30. Πολύ καλό δηλαδή. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν καταφέρει να κλέψει την μπάλα ο Βαντίδης. Στο για 3 στα Μαλάμπρος, που έκανε μια βόλτα, υπάρχει επιθέτη. Το rebound! Το χαρμάνο έχει στήσει την μπάλα στο καλάθι. Σύντα 43. Εκεί έχει πράγμα και ο Βαντίδης με τον πάγκο, το coach. Καλή άμυνα από τον Δημήτρη, δεν κατάφερε να κλέψει όμως, θα συγκριτήσει ο Ζαργαλιτζής. Καλό μας και Γεράκης από εκεί που εστόχησε προηγουμένως, παρακαλυμμένος από τον Σαμαλάβρο. Θα περάσει μπάλα εκτός κινήτια της Βάξ. Κούμπησε αλλά δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει τον Βανίτης. Εμείς στην επαναφορά του Μαλάβρου. Γεράκης από τα Λαβίσκου στο πάγκο είχα στο Λίγκος, Σαμαλάβρος. Ένα jump shoot βρήκε αρκετό χώρο και εκτέλεσε ο ταχύτατος guard των Bucks. Τη φορά ανεβαίνει και πάλι σε ίσους που πλησιάζουν εκείνη τη διαφορά που είχαμε μετά την κλήση του πρώτου μισού, 62-63. Μισούς και από δύο. Ο Γουγούλης ένα jump shoot, είναι άσχο από τον Ζαζαλτζή. Πάρει τώρα την μπάλα. Τα προσθετικό rebound, Περίδη, βάση. Στον Λάμπρος, για να το πάει για το τρίποντο, πράγματι αυτό κάνει, σούτ για 3. Μια άστοχος, Αρβανίτης στο rebound. Ρέτσι. Στο όλου πάσα, και μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο, αλλά στόχισε τα βλόγια σίδερο. Ο ψηλός των προσυνούμενων. Σούτ για 3, Αρβανίτης είναι άστοχος. Νικόλα, ωραία πάσα, ανάποδο λέει, απένα ακόμα. Στον Λάμπρος. Θα μιλήσω αλλαγή και ο Πανόχος θα περάσει στη θέση κάποιου. Και αυτό θα αλλάξει ο Πανόχος που περνάει. Αρβανίτης θα περάσει στον πάγκο. Θα λέγα στη θέση του. Δύο βολές για ράκι. Πρώτη. Στη δεύτερη υπάρχει αμυντικό rebound του Δονίδη. Πανούχος. Αδεμίδης. Για 3. Και με τελευταία ελεύθερος μπάλα πήγε και βγήκε αμυντικό rebound από τον Αλέκα. Παίχτες, παίχτες! Ράκης έχει σταματήσει την τρίτα. Πήγε για το κλέψιμο ο Πανούχος. Πήγε για το κλέψιμο. Για δεύτερη φορά. Απέναντι στον παίκτη που συγκράτησε την μπάλα του Περίδη. Δεν θα βγει η μπάλα ούτε τώρα. Για 3 λεπτά, δευτερόλεπτα είναι εύστοχο από τον Ζαχαρτζηλί. Ρούχος πήγε να κλέψει τον Περίδη που καταφέρει. Ωραία πάσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έχοντας βρει ανοιχτό διάδρομο από τα αριστερά. Αρμάρα ψήνει για το μάτι. Δεν θα βγει τον Περίδη. Είναι το μπαλάκι ο Γεράκης. Καλό πάσιν γέμιση για 3, Μαρτίνς έδωσε στον Ζαχαρτζηλί, ο οποίος αστόχησε όμως. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Αρμάνι Χρέι Κόουτς, Ρουαντζίτς και εντός παρκέ. Αρμάνος πήγε κατά μέτρο μπάλα, θα χάσει την μπάλα. Νικολάου θα επαναφέρει, είναι εκ νέου για τους Μπακς. Ο Μάνας, κάτω τα πόδια μπάλα πάει στον Νικολάου. Ξανά ο Μάνας. Δακώς θα γυρίσει, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Τέταρτο. Το νούμερο τέταρτο. Τέταρτο φάουλ
Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει. Αλλαγή θα συνεχίσει να παίζει ψηλό στο μπακς. Έλα, coach. Τουλάχιστον άσχημα στιγμή. Για τρεις, μαχρινή πάσα είναι έφτυγος. Μέχρι Νικολάου. Το έχει κλείσει αυτό. 19 τελευταία δευτερόλεπτα, όλα για τους Λίζαρτς. 3-4-9 διαφορά έχει τρόπο και λουφηθεί. Εκπαιδεύει στους 20. Δεζαβού καθώς πήραν το σκορ. Το οποίο έδειξε η δεύτερη περίοδος. Γεράκης, δεν θα καταφέρει να από την πάσα του Αρβανιδίδη. 6 δευτερόλεπτα, φοράζει γκούτες από τον πάγκο και έχει δίκιο. Κακός. Θεμίδης. Κολάου. 2 δευτερόλεπτα. Ανούχος σου για 3 αμετρήσια αν πει. Και προχειρέστε να φυλάσσε το σώμα. Αντίγραφε αυτό που έδωσε και ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Τελικό σκορ. 69-49. 4-4 δεκάλεπτο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο χρυσό του Μαντουλίδη Κόλλης. Το σκορ είναι στο 69-49. Η διαφορά έχει στρογγυλοποιηθεί εκ νέου στους 20 πόντους. 20 ήταν και με τη συμπλήρωση του δεύτερου δεκάλεπτου. 20 είναι και με τη συμπλήρωση του τρίτου. Πρώτη κατοχή για το τέταρτο. Τελευταίο ενιαίο δεκάλεπτο. Το δεύτερο δεκάλεπτο μάλλον είναι για τους Wizards. Ο Βαντζίδης πάλι θα περάσει εκτός. Διαχειρός. Σουκούλη. Νούχος. Νούχος. Τρίπλες έχει δεύτερο break πάνω του, έχει πεθεί ελεύθερος. Στάρει και τρίποντο, αλλά είναι άσχημο το καλάνι. Story bound, τώρα σε μια πτώση την επίθεση. Η Λίδα. Μεγαλυζής. Μεγαλυζής. Έχει πάσα στα επέδεση ρόλου κυκλοφορεί, μπάλα. Για δύο είναι άσχημο όμως. Άκου να αρβανηθεί και από τον κουτ. Ρωμανάς. Λούχος, ξανά Χαρμάνας δεν κατάφερε να πάρει, υπάρχει deflection από τον Καρακίτσι, τώρα με την πάση του Γαρτζιλή, ο οποίος θα κάνει μια προσπίση, κούρτισε απέναντί του, ποιος έχει περάσει τον ανοιχτό χώρο, ένα running floater είναι έστοχο. Επόμενος με πολύ μεγάλη ταχύτητα την εκμεταλλεύτηκε και καλά θέλει να αφήσει την πάση του καλάθι. Ο Κουβούλης, Κανούχος, του Νικολάου. Ζήτησε, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ο Χαρμάνας. Ήρθε μπροστά του ο Καρατζίσιος που αποκλείσε το βράδυ στο play. Χαρμάνας πήγε το κλέψιμο. Καρατζιλής. Καλό πάση με την πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο, λούπου! Ανάποδο, λέει, απ. Καρατζίσιο. Λαμπανάμα, το πολύ ωραία πάσα. Επίσης κοντά στην αγκέτα. Ανούχος. Παίκτη που ήταν επίσης τώρα σε ρακέτα, πάει μέχρι μέσα, δεν θα κερδίσει το έμεσο τρίποντο. Επίσης η φόλα από τον Μπαλέκα, θα εκτελέσει δύο βολές ο Ιωσήφιδης. Έφτασε στην πρώτη, μπαλά κόλλησε στις πάσεις της επάνησης και έπεσε μέσα τελικά. 70-53. Άσχος δεύτερη υπάρχει η εξαιρετικό rebound τον Χαρμάνα όμως. Τρίπλης. Νικολάου. Νόλου πάσα σε δεύτερο χρόνο μετά από μια τρίπλα. Στον Πανούχο υπάρχει τη εδώ κατά να πάρει μπάλα ο Χαρμάνας. Το Καρτζηλής. Ο Ροδίλος της τέταρτης περιόδου. Τρίτα στιγμή δεν εκτελέσε πίσω από αυτό. Που δεν πιστεύω να παίρνει του. Θα να παίξει τρίπλες στον Ιωσήφιδη, ένα jump του, τι είναι άστοχος. Παρακίστος. Ρωμάνας. Ρωμάνας θα συμπεριπέσει από καλή άμυνα. Η Βαλέκα θα συμπεριπέσει στην παράβαση και υπάρχει στιγμή ακόμα αλλαγή κατοχής. Λίγος. Λίγος θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, για 3. Είναι άσχος, τρέχει, αλλά δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Μάλιστα, ξέρουμε ότι από τον Κουκούλη. Πιο γρήγορη.
άμα μια μπάρα είναι ξέρεις να δει από έναν άνθρωπο είναι λίγο concerning. Πού τρεις. Ο Νικολάου σου για τρεις, τόσο και πριν το καλά μου κοίταξε τώρα είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound, θα συγκρατήσει τελικά. Ο Λίγος, τελεία με τον Παλούχο. Πολλές φορές την μπάλα πήγε για μία ακόμα, θα σταθεί στον αέρα, θα εκτελέσει και μεταβαίνει έστοχος. Έχει σε δεύτερο παίκτη που πήγε πάνω του. Τον παραμόνο μέσα νίντζα. Πολλές φορές από τη μία έχει το γηπέδο μέχρι την άλλη. 70-90. Τον Νικολάου. Του τρεις. Το γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή έβαλε. Φέρνει το σταυρό του. Και μέσα ανάποδο λέει up. Πεινάσεις το λίγο. Κούτρης, για τρεις είχε βρεθεί. Αρχιστά ελεύθερο να πάρει ένα άσχος. Και πάλι αυτό θα την κολλάω. Λίγος θα περάσει για το κόσμο που περάσει στο κέντρο. Για το κόσμο που πήγε να βγάλει μια πάσα. Να τις δύο παίκτες πάνω του. Του Μπαλέκα δεν θα καταφέρει να κερδίσει αυτός. Ο Λάμπες θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στη θέση του Πανούχου, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο. Στην κίνηση για τους παίκτες που θα πάρουν θέση στην επίθεση. Τραβάνει την μπάσα. Δεν θα πάρει το τρίποντο με το που πήρε την μπάλα ο Ιωσήφιδης. Φόλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Κανακίτσιο. Ιωάννας. Ήταν αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, είναι άστοχος. Σκέφτηκε λίγο. Μόνο το μήνυμα πρέπει να το σκεφτεί. Η δεύτερη σκέψη θα ήταν αυτή που τον ρώτησε στο να αστοχήσει. Δύο μέχρι στο ένα. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άσχημο όμω που ήταν ο Λάμπρος να το κλέψει από το κούτρι, ο οποίο φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο. Δεν είναι όλα καλά. Αλλά γίνει να αρχίσει λίγο. Στο φόλ το παιχνίδι στη γωνία ο Κουμπλής δεν πήρε την μπάλα σε πρωτοχρόνο. Πάει μέχρι μέσα στο Καρδελής, να πάρει το τέρμπολ. Θα πάρει την μπάλα ο Νικολάου. Ένα ακόμα teamwork των Μπάκης δεν θα λειτουργήσει. Θα υλοπάσει υπέροχο teamwork από την άλλη πλευρά τώρα και καλάθι. Μπορεί λίγο αποδέχεται τον Καρδελή, 72-57. Με το σκρίνι από τον μισθή, πάει μέχρι μέσα να κοπεί! Του Καρακίτσιο. Βεβαίως ο Θεός Νικολάου, ο οποίος το ρώτησε αν είναι καλά. Χρόνος ιδιαίτερα γι' αυτό δεν θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή. Ο Καρδελής. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Σε 15 πόντους διαφορά. Τώρα πάει στο game ένα jump shoot, μερικός ελεύθερος. Αλλά στόχησε ο Κουκούλης. Ο Λάμπρος. Σφίδι σου για 3. Είναι άστοχος που πάει στη μάχη του rebound. Θα βγάλετε λίγο να το λίγο ο οποίος θέλει να τρέξει. Πάσα, γυρίσει ταχύτατα αλλά είναι άστοχος ο Καρακίτσιος. Λίγος πέρασε και στο Μολάβρο και δεύτερο παίκτη που πήγε πάνω του. Στο Μολάβρο θα πάρει την μπάλα σου για 3. Εύστοχος για μία ακόμα φορά. 95-57. Καρτζηλής. Καρτζηλής θα γυρίσει το high-low, θα βγει αλλά είναι άστοχος ο Μαλέκας. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Να το πει να κάνει. Ο Μολάμπρος μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουκούλη. Ο Μολάμπρος πέρασε τόσο γρήγορα που παραλίγο να ρίξει τα χαρτάκια κάτω. Έχει αλλαγή, η Αρβανίτης θα περάσει στη θέση του Μπαλέκα. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και ο Πατακός ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο από Μπαξ. Πάμε, πάμε, μπες. Ο Μολάμπρος, ο Μάνος θα περάσει στον παντού.
είσαι εύστοχος. Στη δεύτερη θα μου λάβω, στους 2, στους 20 πόντους και πάλι δύο φορές. Ο Κούλης. Σκέφτηκε, δεν πήρε το jump shoot, πάει μέχρι μέσα, δεν θα δικαιωθεί στο shoot που πήρε τελικά. Στη δεύτερη, στη δεύτερο χρόνο. Ο Βαρβανίδης, το Μουλάμπρος. Ένα jump shoot, ένα από αυτά που του αρέσει, είναι άστομο δύο φορές, από τα ακούς το rebound, ανάμεσα σε δύο παίκτες έχει κλειστεί. Θα έξω τον ελεύθερο παίκτη, ο Μουλάμπρος βρέθηκε. Θα βγει τώρα από το τρίποντο. Σου δεν τη ζήτησε, δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει πολύ περίτεχνο τρόπο σε δεύτερη φάση. Σουτ για 3. Είναι εύστοχος, 80-57. Τι κραυγή νομίζω, θα λέει όλα, 80-57. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, αλλά θα χάσει από το κούτρι. Κούλης θα συγκρατήσει, αλλά θα βγάλει λάθος πάσα, πολύ πληθωρικό το παιχνίδι, θα το ακούσει αυτή. Θα λυθεί μέσα μόνος, ο Σαμολάμπρος είναι εύστοχος. Τελευταίο τρίλεπτο στο παιχνίδι. 82-57. Δεν έχω κάνει ακόμα φάουλ στο τέταρτο του 10 λεπτό. Για 3 είναι άστοχος. Ο Κούλης. Κεφαλιά της μπάλας από το Καρδιτσέ. Η τρίπλα πάει μέχρι μέσα, ανοίγανε σε το διάδρομο, βρήκε ελεύθερο, είναι άστοχος. Το είχε πιο καραχίσιο στο θετικό rebound. Ο Μουλάμπρος, μια πάσα στον Νικολάου θα μετεβεύσει. Μια ακόμα πάσα σε assist. 84-57. Είναι και 16 ο τέλος, 16 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του crunch time επισήμως στο κλειστό του Μεντιμίδη College. Η Βουκούλα είναι άστοχος όμως, η Βουκούλη είναι άστοχος όμως, η Βιβερίδης, η μπάλα θα πάει ξανά στους δοξενούμενους και θα έχει ανοιχτό διάδρομο και θα στοχίσει ο Λίγκος. 4-59, επισήμως crunch time στο κλειστό του Μεντιμίδη College, ο Μουλάμπρος. Και ανοίξει το παιχνίδι σου, για 3 είναι άστοχος ο Χατζηδωλάου, πατακός μάλευσε και το rebound, δεν κατάφερε. Το rebound δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα όμως. Συμπέχει το σου, για 3 ο Σφίδης, εύστοχος. Παραπονεμένο του φέγγε μια ακόμα φορά, 87-59 διαφορά μπορεί να κλείσει στους 30 με 92 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου και συνεχώς μέχρι την τύπου. Σωστή πάσα, συντηρατήσει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Καραγκίτσιος. Μάντως ωραία πάσα από τον Ορβανίδη. Ο Λάμπρος. Για 3 είναι άστοχος. Λίγο στο rebound. Μέσα από το κόλπο κερδίσει το φάουλ από το Σαμολάμπρο, ο οποίος πήγε για το κλέψιμο. Ας το πω στην πρώτη βολή ο Λυγκός. Αμυντικό rebound. Δεν σφίδι, κούτρι, σουτ για 3. Είναι έστοχος, 90-59. Το 0-0 το βάλε. Για 3. Σφίδι το rebound, 40 δευτερόλεπτα. Αφήσει την μπάλα στο έδαφος, τελικό σκορ 90-59. Μια ακόμα φορά πρέπει να το δείξουμε όμως το γεγονός ότι τελείωσε το παιχνίδι για τυπικούς λόγους. 90-59 λοιπόν, μια μεγάλη κίνηση για τους Bucks. Μια ακόμα θα επικρατήσουν μάλλον με 31 πόντους διαφορά. Οι παίκτες θα αλληλοσυγχαίρονται. Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί, το οποίο βρίσκονται να είναι και πολύ καιρό. Πολλές σερίτες για διαφορετικούς λόγους. Θα πάρουν μια αρκετά σημαντική νίκη λίγο πριν τα playoffs. Κάπου εδώ πέρα λίγο. Μετά το πιο πόλτο συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχαριστώ για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Βρείτε τέλεια. Γεια σας.